Η κρατική καταστολή σε αγώνες των εργαζομένων και συνδικαλιστικές διώξεις προέδρων σωματείων αποκαλύπτουν ότι η εργοδοσία με τις πλάτες της κυβέρνησης στόχο έχουν το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα και όποιος διεκδικεί και αγωνίζεται, εκβιάζεται και τρομοκρατείται. Είναι παράσημο οι απολύσεις των συνδικαλιστών στη Μαλαματίνα που παλεύουν για δουλειά με δικαιώματα για όλους τους εργαζομένους. Είναι παράσημο η δίωξη του Βάλσαμου γιατί πήγε μπροστά να μην απλώσουν οι τραπεζίτες τα χέρια τους στα σπίτια του εργατόκοσμου. Παράσημο είναι και η δίωξη της Ρέτσιου που ηγήθηκε στην πανδημία τον αγώνα των υγειονομικών για την ασφάλεια και προστασία της πανδημίας, δικής της ζωής, της δικιάς μας και μας αποκάλυπτα την άθλια κατάσταση στα νοσοκομεία. Επιβεβαιώνεται ότι η μάχη θα κρυθεί στα συνδικάτα, στην οργάνωσή τους, στην κατεύθυνσή τους, στον αγώνα χωρίς ταλαντεύσεις, μέχρι να δούμε μια άσπρη μέρα για εμάς, τις οικογένειές μας και την τάξη μας. Τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία κάναμε προσπάθεια για την υπεράσπιση των συλλογικών συμβάσεων. Όλο το καλοκαίρι, στο φουλ της τουριστικής περιόδου, η εφοπλιστική επιθετικότητα στα δικαιώματα των ναυτεργατών γιγαντώθηκε. Υπερεργασία παντού, απλήρωτες υπερορίες, απλήρωτα επιδόματα που καθορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις, πλοία που εργασιακές συνθήκες εξεφταίνησαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, εργατικά ατυχήματα και θανατηφόρα. Σε αυτές τις συνθήκες πρωτοστατήσαμε σκηνοποίηση των ναυτεργατών για να πληρωθούν οι δεδουλευμένες αποδοχές τους, με συγκλονιστικότερο το ανυποχώρητο αγώνα που έδωσαν οι ναυτεργάτες στο πλοίο Κίδων Παλάς των Μουνωκών Δραμών, που με τις τάξεις τους σφράγισαν τα δικαιώματά τους. Στο συγκεκριμένο πλοίο στους 107 ναυτεργάτες επιστράφηκαν μισό εκατομμύριο ευρώ αποκλεμμένα. Υπήρχαν και άλλα παραδείγματα που οργανωμένοι και με δεδομένη στήριξή μας την καθημερινή εμψύχωση, τις περιοδίες και τη συζήτηση άτομο το άτομο, οι ναυτεργάτες ανάγκασαν εφοπλιστές να πληρώσουν, όπως ο Champion Jet 1 της E-Jet, όπου μόνο από υπερορίες του επιστρέψαν 100.000 ευρώ και άλλα μικρότερα παραδείγματα. Και άλλα παραδείγματα όμως που δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε τη σύμβαση. Η προσπάθεια μας αυτή είναι η προσπάθεια προετοιμασίας της απεργίας. Ένας διαρκής αγώνας που σε αυτή τη φάση κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να συνδράμουμε ώστε να εκφραστεί η οργή για τη φτώχεια που ζει ο εργαζόμενος λαός σε ένα γενικό απεργιακό ξεσηκωμό που θα βάζει στο στόχαστρο την εργοδοσία, το κράτος της και όλους αυτούς που κυβέρνησαν υπηρετώντας την κερδοφορία του κεφαλαίου. Επικεντρώνουμε την οργάνωση στο κλάδο μας σε δύο πλευρές του ίδιου ζητήματος. Η μία είναι διαπραγματεύσεις των συλλογικών συμβάσεων σε αυτοπροδοσία από μια μεσογειακά τουριστικά. Διεκδικούμε αυξήσει 2% πάνω από τον πληθωρισμό και άλλα θεσμικά. Και από την άλλη, να αποτρέψουμε την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση μέσα από την αναθεώρηση του κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου να νομοθετήσει τα διεθνή ελάχιστα για όλους τους ναυτεργάτες, ανοίγοντας τις ορίες των εφοπλιστών. Για αυτό το ζήτημα πιέζουμε και για απεργία μέσα στον Οκτώβριο. Μέχρι σήμερα η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας κερδίζει χρόνο για κυβέρνηση και εφοπλιστές. Πολύ αρνητική εξέλιξη, πρωτόγνωρη για το κλάδο μας, είναι ότι η Ένωση Εφοπλιστών στα Ρεπουμπλικά Λαμαγοσωστικά κατήγγειλαν τη συλλογική συμβάση και ζητούν επαναδιαπραγμάτευση με μειώσεις. Επιχειρούν να δημιουργήσουν οδικό για όλες τις συλλογικές συμβάσεις. Τέλος, συγκεκριμενοποιήσαμε το πλαίσιο, το διαδώσαμε, το συζητάμε καράβι το καράβι και αγωνιζόμαστε και με τις δικές μας αδυναμίες. Χρειάζεται να βελτιωθούμε, χρειάζεται, ώστε να γίνει κτήμα κάθε ναυτεργάτη το πλαίσιο αιτημάτων και θα κριθεί στο τέλος της μέρας η ικανότητά μας στο κατά πόσο πίεση των δυσκολιών σε όλες τις πλευρές του ζωή του ναυτεργάτη και γενικά του εργαζόμενου που είναι αβάσταχτες θα ακουμπήσουν την οργανωμένη πειθαρχία και τον ταξικό αγώνα. Καλή δύναμη να τις. Λοιπόν, το λόγο δίνω.